Ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας Παλαιοχριστιανός Μάνος Καλαϊτζηδάκης αναμένεται την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Ο πατέρας της οικογένειας συνελήφθη την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στην Ορεινή Κορινθία για έκθεση ανηλικών σε κίνδυνο, απήθεια, αλλά και για τιμή συμμόρφωση με τον νόμο περί υποχρεωτικότητας φίτησης των παιδιών σε σχολείο. Σημειώνεται πω τα τρία ανήλικα παιδιά τη οικογένεια εξακολουθούν να είναι άφαντα μαζί με την μητέρα του και η αστυνομία συνεχίζει τι έρευνε για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με τηλεοπτική εκπομπή, η μητέρα μαζί με τα παιδιά κρύβονται σε μοναστήρι παλαιό ημερολογητών στην ευρύτερη περιοχή τη Θεσσαλία και μάλιστα σε ένα από τα πλέον δυσπρόσιτα, καθώ δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ώστε να γίνει τεστ DNA στα παιδιά, ειδικά μετά την επιμονή τη μεγαλύτερη κόρη τη οικογένεια να μην αποκαλύπτει ποιο είναι ο πατέρα του παιδιού τη. Ωστόσο, ο πατέρα αρνείται να δώσει DNA με το δικηγόρο του 45χρονου να δηλώνει: Δεν θέλει να δώσει DNA παρά την προτροπή τη δική μου να δώσει, διότι δεν υπάρχει και δεν ελοχεύει κανένα κίνδυνο ποινικό, καθώ τα παιδιά αυτά προέρχονται από του άνδρε που έχουν οι κόρε του.